Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Πολυτεχνείο, καθώς οι αστυνομικοί έχουν ρητή εντολή να μην επιτρέψουν να γίνουν συγκεντρώσεις ατόμων και πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Το πρωί υπήρξε ένταση όταν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ βρήκαν την πύλη του Πολυτεχνείου κλειστή. Οι πολίτες πάντως ζητούν να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπάρχει απόφαση απαγόρευση κατάθεση στεφάνων. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πολυτεχνείου, οι πύλες της σχολής παρέμειναν κλειστές μια μέρα πριν την καθιερωμένη πορεία. Για την πολιτεία, η προστασία της δημόσιας υγείας αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι απόλυτη προτεραιότητα. Εμείς ζητάμε να κατατεθεί ένα στεφάνι για το Πολυτεχνείο για να τιμήσουμε τους νεκρούς και τους ήρωες. Τα μέτρα ασφαλείας θα κορυφωθούν αύριο ξημερώματα. 5.000 αστυνομικοί θα σχηματίσουν ένα απροσπέραστο κλοιό που θα ξεκινάει από το Πολυτεχνείο και θα επεκτείνεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης μέχρι και την Αμερικανική πρεσβεία. Η περιοχή θα ελέγχεται συνεχώς από ελικόπτερα και ντρόουν της Ελλάς, ενώ σε κέρια σημεία θα υπάρχουν τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού και την διάλυση διαδηλώσεων. Αυτή τη φορά οι εντολές θα δίνονται από τους στρατηγούς, όχι μέσω ασυρμάτου, αλλά επί τόπου, καθώς θα βρίσκονται και οι ίδιοι στο Πολυτεχνείο. Είμαστε σε ευθεία συνεννόηση, σε απευθεία συνεννόηση με τις αγγελικές αρχές. Όμως σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε για συλλήψεις βουλευτών. Αγώνες! Είμαστε! Τους νεκρούς μας! Ο κορονοϊός δεν κάνει διάκριση σε βουλευτή. Πλούσιο, φτωχό ή αστυνομικό. Οι πρώτοι που κατέθεσαν στεφάνι το πρωί στο Πολυτεχνείο ήταν οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ. Ακολούθησαν οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς. Κάποιοι μάλιστα άρχισαν να κρεμάνε τα καθιερωμένα πανό στα κάγκελα της σχολής, τηρώντας αυστηρά το όριο των 4 ατόμων.